Βαγγέλης Ντούλες, πρόεδρος του κόμματος Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και βουλευτής του Αλβανικού Κοινοβουλίου. Κύριε Ντούλε, καλώς ορίσατε στο News Hub. Χαίρετε. Κύριε Ντούλε, θα μας πείτε τα πράγματα εκ των έσω, γιατί η υπόθεση Μπελέρη άγει τον τέταρτο μήνα περιπέτειας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εκλεγεί στη Χιμάρα, αλλά δεν έχει αναλάβει καθήκοντα. Και θέλω να ξεκινήσουμε γιατί συνέβη αυτό στο Φρέντι Μπελέρη και γιατί η Χιμάρα μπαίνει στο στόχαστρο της αλβανικής κυβέρνησης συχνά πυκνά με το τελευταίο επεισόδιο που έχουμε. Έχουν περάσει ήδη άνω των 4,5 μηνών από τη σύλληψη του Φρέντι του Μπελέρη. Τα ερωτήματά σας είναι κέρια. Γιατί το Φρέντι τον Μπελέρη, γιατί στη Χιμάρα. Όπως όλοι γνωρίζετε, στη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος επιβλήθηκε αυθαίρετα μια γεωγραφική περιοχή περιορισμένη στα 99 χωριά, στην οποία αναγνωριζόταν η ύπαρξη της εθνικής ελληνικής μειονότητας και γινόταν σεβαστά κάποια στοιχειώδη δικαιώματα. Η Χιμάρα δεν συμπεριλήφθη εντός αυτών των περιοχών από το κομμουνιστικό καθεστώς. Μετά το 1990 κατεβάλλεται μια συστηματική προσπάθεια τόσο από την κοινότητα των χιμαριωτών όσο και από την πολιτική εκπροσώπηση, την Ομόνια, το κόμμα της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την αναγνώριση της ύπαρξης τμήματος της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην περιοχή της Χιμάρας. Κάτι που όλες οι αλβανικές κυβερνήσεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αρνούνται να παραδεχθούν. Διοικήσαμε το Δήμο της Χιμάρας και σε προηγούμενες θητείες, όπως το 2003 με το 2007, το 2007 με το 2011, οι οποίες ήταν και αυτές στο στόχαστρο των αλβανικών κυβερνήσεων. Δηλαδή, ο πρώτος στόχος είναι να απορρίψουν με κάθε εφικτό και ανέφικτο τρόπο την αναγνώριση της ύπαρξης του ελληνισμού στην περιοχή της Χιμάρας. Και δεύτερο, γνωρίζουμε ότι η περιοχή της Χιμάρας, η ευρύτερη παράκτια περιοχή του Ιωνίου, είναι η πλέον περιοχή με δυναμικό τουριστικής ανάπτυξης στην Αλβανία. Για εξηγήστε μας κάτι. Ήδη η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, στην περιοχή της Δρόπολης, στις Βουλιαράδες και στην ευρύτερη περιοχή είναι αναγνωρισμένη. Αυτό όμως που λέτε εσείς είναι ότι στην Χιμάρα είναι πατρικονικές αιστείες Ελλήνων εδώ και χιλιάδες χρόνια. Έτσι δεν είναι? Τι έγινε ακριβώς? Ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Να διευκρινίσουμε ένα-δύο ιστορικά σημεία. Το 1945, το Δεκέμβριο, στις πρώτες εκλογές που διοργάνωσε το κομμουνιστικό καθεστώς για την νομιμοποίησή του στην Αλβανία, η Χιμάρα ήταν η μόνη περιοχή σε όλη την αλβανική επικράτεια που ψήφισε σε συντριπτικό ποσοστό κατά της εγκαθίδρυσης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Ακολούθησαν εκτελέσεις της ηγεσίας, εξορίες, στρατόπεδα συγκέντρωσης και δύο αποφάσεις, τις συνέπειες των οποίων βρίσκομαι μπροστά μας και σήμερα. Ήταν το κλείσιμο του ελληνικού σχολείου και η αυθαίρετη μετατροπή της εθνικής καταγωγής στα λεξιαρχεία από ελληνική σε αλβανική. Αυτή τη στιγμή έχει, το παρατηρούμε και στην ειδησιογραφία αλλά και σε εκδηλώσεις που γίνονται κυρίως από τον βορειοεπιρωτικό ελληνισμό, ότι γίνεται μια προσπάθεια συγχώνευσης δήμων, για να φτάσουμε και στην περίπτωση Μπελέρη, προκειμένου να αλλοιωθεί δημογραφικά η σύνθεση εκεί. Τι εικόνα έχετε για να φτάσουμε μετά και σε αυτό που εντοπίσατε, ότι επειδή είναι μια τουριστική περιοχή, έχουν ψηφιστεί κάποιοι νόμοι που εσείς ως νομικός θα μας πείτε και ως εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου του Αλβανικού, δίνονται μεγάλες περιουσίες Ελλήνων σε ημετέρους, όπως τουλάχιστον υποστηρίζετε, της κυβέρνησης Ράμα. Λοιπόν, ακριβώς το 2014 έγινε η διοικητική μεταρρύθμιση, να την πούμε, στη χώρα. Ένα είδος καποδίστριας που συνέβηκε και στην Ελλάδα προ δεκαετιών. Σε αντίθεση
με όσα όριζε ο ίδιος ο νόμος ως προς τα κριτήρια των συνενώσεων, στην περιοχή της Χιμάρας έγινε συνένωση με όμορους δήμους, οι οποίοι δεν είχαν ούτε οικονομική κοινή ζωή, ούτε σχέσεις πολιτισμικές, θρησκευτικές, είτε εθνοτικές. Και αυτό έγινε απλά και μόνο για να επιτευχθεί αυτό που αναφέρατε. Να λιωθεί η αναλογία στη σύνθεση την πληθυσμιακή του Δήμου εις βάρος των ελληνικής καταγωγής δημοτών της Χιμάρας, ούτως ώστε να μην έχουν τη δυνατότητα να εκλέγουν αυτοί το Δήμαρχο. Παρά τα αυτά, ο Φρέντης Ομπελέρης κατάφερε να συσπυρώσει όλες τις συνιστώσεις του Δήμου της Χιμάρας. Και ακριβώς αντιμετωπίζοντας μια τέτοια πραγματικότητα, μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή των εκλογών και συγκεκριμένα στις 6 Μαΐου, οι εκλογές διεξήχθηκαν στις 14 Μαΐου, ο Φρέντης Ομπελέρη βρέθηκε μπροστά σε μια ανέτια, καθόλου απεράδεκτη, χυδαία επίθεση του Αλβανού Πρωθυπουργού. Με προσωπικές επιθέσεις, bullying και ούτω καθεξής. Ακολούθησε παράνομη παρακολούθηση και υποκλοπή της επικοινωνίας του Φρέντη του Μπελέρη για μερικές ημέρες και κορυφώθηκε με την σύλληψή του, για μένα απαγωγή του, από το κέντρο της Χιμάρας, δήθεν σε επαυτοφόρο σύλληψη. Εκείνη τη στιγμή συζητούσε με τον συνήγορό του και τον ξάδερφό του. Δηλαδή, η επαυτοφόρο σύλληψη τι προϋποθέτει? Ότι εκείνη τη στιγμή, ότι ο Φρέντης Ομπελέρης εξαγόραζε τον δικηγόρο του ή τον πρώτο βαθμό συγγενικό του πρόσωπο. Αυτές είναι λοιπόν οι συνθήκες στις οποίες έγινε η σύλληψη. Και συνεχίζεται υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις η παράνομη κράτηση, λέγε ομηρία του Φρέντη Μπελέρη. Με απότερο στόχο να αποτρέψουν με κάθε τρόπο τη διοίκηση του Δήμου από τον Φρέντη τον Μπελέρη. Την ανάληψη των καθηκόντων. Παραδόξως βέβαια και το 2014, όταν ξεκίνησε η ιστορία, η Ελλάδα είχε προωθήσει το θέμα της ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που ενδεχομένως τώρα με την εξέλιξη των πραγμάτων ίσως η ελληνική πλευρά έπρεπε να το δει. Όμως, επειδή ο αλβανικός τύπος, ο φύλαπρος κείμενος προς την κυβέρνηση, έχει γράψει για κάποια ποινικά αδικήματα που είχε ο Φρέντη ο Μπελέρη στο παρελθόν, που όμως δεν υπήρξαν στοιχεία, ήθελα να μας δώσετε μια εικόνα και γι' αυτό. Θα σας πω όμως το εξής παράδοξο. Επί ελληνικής προεδρίας, Ιούνιο 2014, μετά από πολλά έτη αναμονής, η Αλβανία με την στεναρή συνηγορία της Ελλάδος παίρνει το στάτους της υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας. Και δεν πέρασε ούτε μήνας, τέλη Ιουλίου του 2014, ψηφίζεται από το Κοινοβούλιο η συγκεκριμένη διοικητική διαίρεση με τις συνέπειες της οποίας είμαστε αντιμέτωποι και σήμερα. Παράλογη από κάθε άποψη. Ερχόμαστε λοιπόν στις κατηγορίες κατά του Φρέντη του Μπελέρη. Φτάσαν μέχρι το σημείο στη δικογραφία του Φρέντη του Μπελέρη να συμπεριλαμβάνουν πλαστογραφημένο ποινικό μητρό. Ενώ είναι της πάση γνωστό τόσο οι συνηγοροί του, όσο και εμείς δημοσιοποιήσαμε το επίσημο ποινικό μητρό του Φρέντη του Μπελέρη, το οποίο είναι καθαρό. Ενώ οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές επί μήνες στη δικογραφία χρησιμοποιούσαν πλαστογραφημένο, το οποίο αποδέχτηκε και το δικαστήριο. Παρά τα αυτά όμως, ο Φρέντης Ομπελέρης παραμένει προφυλακισμένος, παροβιάζοντας στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα, παραβιάσεις του κράτους δικαίου και του λειτουργικής δημοκρατίας. Δεν υπάρχει κανένα
νομικό εμπόδιο για την ορκομοσία του Φρέντι του Μπελέρη. Θα σας αναφέρω προηγούμενα. Στην ίδια την Αλβανία γνωρίζετε τις παραβάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το άρθρο 3 του πρώτου πρωτόκολλου, το άρθρο 10 της ίδιας της σύμβασης, το άρθρο 6.2 της ίδιας της σύμβασης και ούτω καθεξής. Όμως έχουμε και μια και παραβίαση των ίδιων των προηγουμένων στην αλβανική πολιτική ζωή. Το 2001, προφυλακισμένος υποψήφιος βουλευτής εκλέγεται. Δεν παραμποδίζεται ούτε να συμμετάσχει στην ορκομοσία και ούτε να ασκήσει τα καθήκοντά του στη συνέχεια. 2015, βουλευτής προφυλακισμένος ασκούσε κανονικά τα καθήκοντά του με αστυνομική συνοδεία σε κάθε συνεδρίαση της Βουλής. Είτε το πιο πρόσφατο, προφυλακισμένοι στις εκλογές της 14ης Μαΐου 2023 με απόφαση δικαστηρίου και αστυνομική συνοδεία στο κοντινότερο εκλογικό κέντρο ασκήσανε τα εκλογικά τους δικαιώματα. Η εξαίρεση ισχύει μόνο για τον Φρέντι Μπελέρη. Η διάκριση είναι μόνο για τον Έλληνα δήμαρχο της Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας νομικός λόγος να παραμένει κρατούμενος ο Φρέντις ο Μπελέρη. Δεν υπάρχει κανένα νομικό εμπόδιο να περιμένει μακριά από την άσκηση των καθηκόντων του ο Φρέντις ο Μπελέρης. Είναι πολιτική υπόθεση, είναι πολιτικός κρατούμενος, είναι στόχος του Αλβανού Πρωθυπουργού, ο οποίος τον θεωρεί εμπόδιο στα δόλια σχέδιά του για την αλλίωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην ευρύτερη παράκτια περιοχή του Ιωνίου, εις βάρος των νόμιμων ιδιοκτητών ως επιτοπλίστων ελληνικής καταγωγής κατοίκων και υπέρ των πελατειακών συμφερόντων του ιδίου και της κυβέρνησής του. Ας να σας πω και ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Ναι, ναι, παρακαλώ. Λίγο πριν τις εκλογές, το Υπουργικό Συμβούλιο του Αλβανού Πρωθυπουργού ενέταξε στην κατηγορία των στρατηγικών επενδυτών το σύζυγο της πρώην Υπουργού Εξωτερικών, μέχρι τριών εβδομαδών Υπουργού Εξωτερικών, της κυρίας Τζάτσκα, με την ψήφο και της ίδιας την Τζάτσκα. Και αυτή τη στιγμή συζητάται η άρση της ασυλίας της στο συνταγματικό δικαστήριο. Οπότε μπορείτε να αντιληφθείτε το τι συμφέροντα κρατάνε το Φρέντι Μπελέρη προφυλακιστέο. Επειδή είσαστε και στην ομάδα υπεράσπισης για την πρώτη δικαστική διαμάχη που είχε ο Φρέντι ο Μπελέρης, που αναφέρατε ότι είχαν πλαστά ποινικά μητρώα, εκτός από τους δικηγορικούς συλλόγους που μπήκαν για να προασπίσουν τον Μπελέρη, ήταν, από ό,τι έχετε πει στο παρελθόν, ένας Γάλλος που ήταν και στα ανθρώπινα δικαιώματα και εξήγαγε κάποια συμπεράσματα. Για πείτε μας γι' αυτό. Βέλγος, γαλλόφωνος Βέλγος, ο οποίος έχει γνωστή δράση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ήταν επί πολλά έτη και μέλος της Ειδικής Επιτροπής της Ένωσης Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων και σήμερα είναι ο πρόεδρος των δικηγόρων χωρίς σύνορα. Ο άνθρωπος εξεπλάγει με την ακροαματική διαδικασία την οποία παρακολούθησε. Έβγαλε και κάποια συγκεκριμένα σε γραπτή μορφή συμπεράσματα τα οποία συγκλίνουν ακριβώς σε όλες τις παρατυπίες που έχουν καταγγελθεί και από την υπεράσπιση του κυρίου Μπελέρη και από μας τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι προφανές. Είναι πλέον ακόμη και για μια εξωτερική ερασιτεχνική ματιά πάνω στην υπόθεση ότι έχουμε μια πολιτική υπόθεση. Είναι τα πολιτικά συμφέροντα, αυτά που παρεμποδίζουν τον κύριο Μπελέρη να αναλάβει και να ασκήσει τα καθήκοντά του, είναι τα παράνομα συμφέροντα, αυτά τα οποία τον κρατούν προφυλακιστέο. Επειδή όμως η ελληνική πλευρά βοήθησε για την ένταξη της Αλβανίας, την ενταξιακή πορεία μάλλον της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα
Πιστεύετε ότι πρέπει ως αντίμετρο, γιατί εδώ είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου, θα έπρεπε να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή ενδεχομένως και να βάλει προσχώματα, ας πούμε, σε αυτή την ενταξιακή πορεία? Δεν είναι θέμα αντιμέτρων ή προσκομμάτων. Το ζήτημα είναι ότι όπως όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλο τόσο τα υποψήφια προς ένταξη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να σέβονται στοιχειώδεις κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού. Ποιος μπορεί να ανεχθεί στο σημερινό κόσμο, στον σημερινό κόσμο, εννοώντας πάντα την ευνομούμενη δημοκρατία, να συλλαμβάνεις 2 μέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών χωρίς στοιχεία και αποδεικτικά τον πολιτικό αντίπαλο? Αυτό είναι ένα επικίνδυνο προηγούμενο όχι μόνο για την Αλβανία, αλλά και ευρύτερα. Δηλαδή, η κάθε κυβέρνηση θα μπορεί να συλλαμβάνει τον υποψήφιο πρωθυπουργό 2 μέρες πριν τις εκλογές και μετά θα ψάχνει να βρει στοιχεία για να νομιμοποιήσει τη σύλληψη αυτή? Αυτά είναι απαράδεκτα. Οπότε η Ελλάδα ασφαλώς και κάνει το χρέος της και ελπίζω και είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει μέχρι τέλους για τη δικαίωση του Φρέντι του Μπελέρη, γιατί η δικαίωσή του είναι δικαίωση όλων μας, είναι δικαίωση των αγώνων του ελληνισμού. Αλλά απ' την άλλη πλευρά πρέπει η υπόθεση αυτή να γίνει της πάση γνωστή, ούτως ώστε να καταγγελθεί δεόντως, να παραδειγματιστεί τόσο η αλβανική κυβέρνηση, όσο και ευρύτερα όλοι όσοι επιβουλεύονται τη δημοκρατία και τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού. Κλείνοντας, κύριε Ντούλε, θέλω να μας πείτε και το εξής. Πρόσφατα ο κύριος Χολέβας δημοσίευσε ένα άρθρο με την απογραφή που γίνεται στην Αλβανία και παρέθεσε κάποια στοιχεία, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου, για το πώς, ας πούμε, πόσους Έλληνες αναγνωρίζει η αλβανική κυβέρνηση στην επικράτειά της. Παρουσίασε μια έρευνα που λέει ότι το κομμουνιστικό καθεστώς είχε κάπου 60.000 αναγνωρίσει, όμως και η Ομόνια και η αλβανική εκκλησία την έκριναν άκυρη, γιατί λένε ότι δεν μπορεί να είναι κάτω από 280.000 το ποσοστό, και με αυτό, ήθελα να μας πείτε 2 λόγια γι' αυτό, και μάλιστα ενθάρρυνε τον κόσμο να δηλώνει θρήσκευμα και εθνικότητα για να γίνει ακριβής η καταγραφή. Θέλω να κλείσουμε. Λοιπόν, χθες είχα από την αίθουσα τύπου της Βουλής μια συνέντευξη τύπου με όλα τα ΜΜΕ ακριβώς για αυτό το θέμα. Η διαδικασία της απογραφής στην Αλβανία είναι μια πολύπαθη διαδικασία. Στις 2 προηγούμενες, μετά την πτώση του ολοκληρωτικού καθεστώς απογραφές, το 2001 και το 2011, και οι 2 απέτυχαν παταγωδώς στο να δώσουν ένα αποδεκτό αποτέλεσμα ως προς τα μεγέθη των θρησκευτικών κοινοτήτων και των εθνικών μειονοτήτων στη χώρα. Δεν υπήρξε βούληση να γίνει κάτι τέτοιο. Το 2001 δεν συμπεριλήφθησαν λήματα στο ερωτηματολόγιο σχετικά με την εθνική καταγωγή, τη μητρική γλώσσα και το θρήσκευμα. Το 2011 ψηφίστηκαν την τελευταία στιγμή τροποποιήσεις στη σχετική νομοθεσία, οι οποίες επέβαλαν ακόμη και πρόστιμο εάν μετά τη διασταύρωση στοιχείων που θα δηλώνονταν από τους πολίτες στη διάρκεια της απογραφής και διασταυρώνονταν μετά με τελεξιαρχία, δεν υπήρξε αντιστοιχεία, τότε συνεπαγότανε επιβολή προστίμου 1.000 δολαρίων. Απαράδεκτη διαδικασία, γιατί αυτό είναι το νόημα της απογραφής, να δηλώσει ελεύθερα ο καθένας την ταυτότητά του, την εθνική, πράγμα που δεν έχει συμβεί στη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος. Και ερχόμαστε λοιπόν στην υποδιεξαγωγή σήμερα απογραφή. Είναι η δεύτερη εβδομάδα, θα διαρκέσει συνολικά 6 εβδομάδες η διαδικασία της απογραφής και παρατηρούνται σοβαρότατες παρατυπίες. Δεν ερωτώνται οι πολίτες, έχουμε συγκεκριμένες καταγγελίες από πολλές περιοχές της χώρας, στις οποίες δεν ερωτώνται οι πολίτες για την εθνική τους καταγωγή. Γιατί? Γιατί η νομοθεσία λέει ότι είναι προαιρετική η απάντηση
του πολίτη στα ερωτήματα της εθνικής καταγωγής, του θρησκεύματος και της μητρικής γλώσσας. Ενώ από πολλούς απογραφείς ερμηνεύεται κατά δόλιο τρόπο ότι είναι οι ερωτήσεις προαιρετικές. Όχι. Είναι υποχρεωτικό από τον απογραφέα να θέσει τα ερωτήματα, είναι προαιρετικό για τον πολίτη να απαντήσει ή όχι. Λοιπόν, συμβαίνει αυτό μαζικά, ούτως ώστε να μην δηλώσουν οι πολίτες την εθνική τους καταγωγή, το θρήσκευμα και τη μητρική γλώσσα. Όπως άλλες περιπτώσεις όπου ο απογραφέας αυθαίρετα, χωρίς να νομιμοποιείται από τις αρμοδιότητες βάση νόμου που έχει, να μην εγγράφει μέλη μιας οικογένειας με το πρόσχημα ότι εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή δεν βρίσκεται στην οικία. Και υπάρχουν και άλλα επίσης φαινόμενα. Δεν γίνεται η σωστή ενημέρωση, δεν χρησιμοποιείται η γλώσσα, η ελληνική, και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την αλβανική γλώσσα. Η απογραφή γίνεται αποκλειστικά στην αλβανική, θα έπρεπε να γινόταν και στην ελληνική γλώσσα βάσει των διεθνών συμβάσεων, όπως και επίσης σε μια τέτοια διαδικασία η οποία υπήρξε επί δεκαετίες προβληματική και όλοι γνωρίζουμε πως δεν υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η μη παροχή διπλότυπου, αν το πούμε έτσι, ή σήμερα που γίνεται με ψηφιακή μορφή μέσω τάμπλετ, η μη κοινοποίηση του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου σε ένα εμπιστευτικό email του πολίτη δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Για παραποίηση του εγγράφου, ας πούμε, ενδεχομένως. Βεβαίως. Από τη στιγμή που οι ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν είναι εξοικειωμένοι με τον νέο ψηφιακό κόσμο, κανείς από αυτούς δεν είναι σε θέση να ελέγξουν το τι έχει καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική μορφή, η οποία είναι και αποκλειστική του ερωτηματολογίου. Πολύ σημαντική παρατήρηση που κάνετε. Κύριε Ντούλες, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ, που μας εκθέσατε τα προβλήματα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, και από αυτό το βήμα να ξέρετε ότι θα έχετε πάντα την οδό για να εκφραστείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.